Ο Μπαλάφας στον Σαβίνη. Αυτός για τον Βιερίνια. Σέντρα του Πορτογάλου Αθανασιάδης, γκολ 1-1 στο 45. Εξαιρετική ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος, με τη σέντρα ακριβίας από τον Βιερίνια και τον Αθανασιάδη, ποιος ήταν στην πορεία της μπάλας για να σκοράρει και να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων για το πολύ όμορφο γκολ. Λαμβάνω και ως δημιουργία την σέντρα του Βιερίνια και ως εκτέλεση με το πλασέ στην κίνηση από τον Αθανασιάδη. Δείτε το και πάλι πως ο Βιερίνια σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Αθανασιάδη και αυτός υποδέχεται την μπάλα και στην κίνηση χωρίς να την κατεβάσει πλασάρει για να πετύχει το 1-1. Εξαιρετικό γκολ στο 45. Ακούμε τον Κωστή Μποτσάρη. Την ώρα που ο τέταρτος διαιτητής έδειχνε τον επιπλέον χρόνο των 2 λεπτών στον πάγκο του ΠΑΟΚ σχεδόν όλοι πανε... Από 4 παίκτες της Σκόντα, Γκαρσία. Φάση συνεχίζεται, το ΠΑΟΚ έχει κλείσει την Ξάνθη στην περιοχή της. Ίβιτς στο σουτ, η μπάλα στα δίκτυα του Λιβερόπουλου, γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Είχε κλειστεί στην άμυνα της η Σκόντα, ο ΠΑΟΚ προειδοποίησε με τη φάση του Μπακαγιώκο στο 20 και 3 λεπτά μετά παίρνει το προβάδισμα με τον γκολ του Βλάντα Νίβιτς. Ο Γκαρσία στρώνει την μπάλα στον Νίβιτς. Πολύ ωραίο σουτ, 0-1. Παικτών του Ολυμπιακού γύρισε στο Σνάουτσλερ. Δυνατά αυτός ψάχνει τον Εντίνιο. Πήρε την κεφαλιά από τον Μέλμπερκ, Βιερίνια με τον Νίβιτς κοντά του και κάνει κίνηση ο Εντίνιο, ο οποίος παίρνει την μπάλα στην περιοχή του Νικοπολίδη. Σουτ, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Με μια πολύ ωραία αντεπίθεση ο δικέφαλος του Μωρά παίρνει το προβάδισμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με αντεπίθεση πήρε την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, το 1-0 την προηγούμενη αγωνιστική, και τώρα προηγείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με το πρώτο γκολ του Εντίνιο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ξανά η αντεπίθεση. Πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Ίβιτς στον Εντίνιο και ο Πορτογάλος, πολύ ωραία εκτέλεση για το 0-1. Ανοιχτή η άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό θέλησε να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ και το εκμεταλλεύτηκε ιδανικά, παίζοντας με μία την μπάλα στην αντεπίθεση και βγάζοντας τον Εντίνιο σε θέση βολής. Ξανά ο Εντίνιο και η εκτέλεση. Όταν έμεινε με 10 παίκτες ήταν μια αντίδραση με ψυχραιμία, μπορούσε να κλείσει διαδρόμους, να μην φαίνεται ο παίκτης παραπάνω. Εδώ όμως Λίμοβιτς θέλει να δημιουργήσει πλεονέκτημα. Δίνει στο Βιερίνια, προσποίηση από το Βιερίνια, θέλει να βρει το χώρο να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το έκανε το σουτ, 2-1 από τον Πορτογάλο. Ο ΠΑΟ χτύπησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, χτυπά και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εσείς ξαναβλέπετε το γκολ του Βιερίνια με ένα άπιαστο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αφού βρήκε το χώρο έφερε την μπάλα στα αριστερό, 2-1 ο ΠΑΟΚ. Κίτρινη κάρτα βεβαίως στο Βιερίνια που πανηγύρισε με τον τρόπο που πανηγύρισε τον γκολ βγάζοντας την φανέλα, και πάμε στον Κωστή Μποτσάρη, αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Στο σούτ και στο γκολ του Βιερίνια, αλλά και η προσπάθεια του Σάχα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βοηθός σηκώνει αμέσως την σημαία και σταματάει το παιχνίδι. Βλέπετε και τα offside, 4 για την κάθε ομάδα. Εδώ ο Σορλέν, ευκαιρία για το 2-1 και το πετυχαίνει στο 68. Ο Μουσλίμοβιτς, ο ΠΑΟ ξανά μπροστά. Σλάταν Μουσλίμοβιτς, τον βλέπετε. Η αλλαγή του Φερνάντο Σάντος ξαναδίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟ. Σπουδαίο παιχνίδι στην Τούμπα για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά πάσα του Ίβιτς για τον Αναστασάκο. Έκοψαν στην άμυνα επέκταση του Ολυμπιακού. Ντούντου αφήνει για τον Τζεβλάκοφ. Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάου, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0. Από το έξοχο γκολ του Σέντρου. Κονσεϊσάου, ένα προμερό πλασάρισμα. Το λάθος του Τζεβλάκοφ από την πάσα του Ντούντου. Άψογο το πλασάρισμα, το ψιλοκρεμαστό του Σέντρου Κονσεϊσάου. Θεατής ο Νικοπολίδης αυτή τη φάση. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 30ο λεπτό.
Δεν υπάρχει offside, το Μουσλίμοβ στα πλασάρει και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον γκολ που είδατε από τον Μουσλίμοβ. Ένα φοβερό γκολ με υψηλή τεχνική. Ο Μουσλίμοβ αποδεικνύει ότι είναι ένας δεινός σκόρερ, η κοφτή πάσα από τον Βερόν και είδατε με τι ψυχραιμία απλά έσκαψε την μπάλα βάζοντας φωτιά στην Τούμπα και δίνοντας τον ΠΑΟΚ το προβάδισμα με 1-0. Η Τούμπα παίρνει φωτιά από αυτή την καταπληκτική ενέργεια του Βερόν, η assist πάρε βάλε στον Μουσλίμοβιτς, είναι ξανά αυτή η έξυπνη πάσα στον κενό χώρο, πόσο έξυπνα φεύγει ο Μουσλίμοβιτς και εδώ απλά θα σκάψει την μπάλα για να τη στείλει στα δίκτυα, ένα σπουδαίο σκόρερ ο Βόσνιος, άλλη μια φορά Λάταν Μουσλίμοβιτς θα νικήσει τον Σακά, θα βάλει φωτιά στην Τούμπα και θα δώσει στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Χωρίς πάντως να είναι άσχημη η παρουσία του. Ο Βιερίνια 1-1. Η απάντηση του ΠΑΟΚ στο 39. Με τον Πορτογάλο να έχει πολύ καλό βηματισμό όταν πάει στο σουτ. Νικάει τον Τζόρβα, απαντά ο ΠΑΟΚ 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Δεύτερη απειλή για τον Τζόρβα από τον Πορτογάλο. Στο 3 στόχισε με το αριστερό, εδώ ευστοχή με το δεξί και απαντά τον γκολ του Κατσουράνη. 1-1. Τρία γκολ ο Βιερίνια, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ, 5 ο Κατσουράνης, πρώτος για τον Παναθηναϊκό. Το Ρωμαίου. Αμιλά στον Κουζέν, έκλεισαν ο Βιτόλο και ο Κοντρέρας πάνω του, πήρε ο Χιλιανός. Ο Βιερίνια για τον Κοντρέρας, η μπάλα στα δίχτυα, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Εδώ είναι και πάλι η πολύ ωραία παλιά του Βιερίνια και το εξαιρετικό πλασέ του Κοντρέρας, παρότι κεντρικός αμυντικός, ολοκλήρωσε υποδειγματικά τη φάση. Βερόν, Κονσεϊσάο ξανά για τον Αργεντινό, έχει κάνει ωραία κίνηση ο Σνάουτσνερ. Κινείται και ο Κονσεϊσάο, δεν του πέρασε, έφτασε η μπάλα τελικά στον Πορτογάλο, σουτάρει ο Κονσεϊσάο, καταπληκτικό γκολ από τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. Με το αριστερό ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα προλάβει να δει αν θα αποδώσει το ρίσκο. Εδώ η μπάλα περνάει από το τάκλι του Φιλωμένο. Θαυμάστε εκτέλεση από τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. 0-2 ΠΑΟΚ.